Η είδηση της ημέρας είναι ο θάνατος του Παντελή Παντελίδη. Για τη συγκίνηση που αυτός προκαλεί, για την αμηχανία ενδεχομένως και δικαίως σε όσους τις τελευταίες μέρες έτσι ελαφρά την καρδία καταφέρονταν εναντίον ενός ανθρώπου που οι περισσότεροι δεν ήξεραν, έστω και με αυτήν την τραγική αφορμή σήμερα τον γνωρίζει καλύτερα όλη η Ελλάδα. Ο Γιώργος Τσελίκας είναι στο σημείο του δυστυχήματος. Ο Παναγιώτης Πυρόπουλος βρίσκεται στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών και ξεκινώ με τον Γιώργο, ο οποίος θέλω να μας δώσει τις παραστάσεις του από τον χώρο που βρίσκεται. Γιώργο, καλησπέρα. Κωνσταντίνε, καλησπέρα. Λοιπόν, εδώ είναι το τραγικό σημείο, η τραγωδία που σημειώθηκε το πρωί 8 και 20. Να πάρουμε τώρα από την αρχή. Εδώ είναι ένας δρόμος, όπως βλέπετε, που ξεκινάει από το Ανατολικό Αεροδρόμιο και η δύση του είναι στη Βουλιαγμένης. Εκεί λοιπόν σκάει. Το αμάξι, μετά από μια ξέφρενη πορεία, ανέβηκε πάνω στο ψηλό κράσπεδο, καβάλισε με την κοιλιά όλο το σημείο, πήρε και τα σίδερα που βλέπετε, αυτά τα σίδερα, τα συμπαγή σίδερα ύψους περίπου 70 εκατοστών, συνέχισε την ξέφρενη πορεία πάνω ακριβώς στο κράσπεδο του περιψωμένου που βλέπετε, συνέχισε. Έχουμε και τον πλήθος κόσμος που ήρθε να αποθέσει λουλούδια. Συνέχισε και τελικά έφτασε, αφού αναποδογύρισε με τον ουρανό, στο σημείο εδώ, όπως βλέπετε, που έχουν αποθέσει πολλοί πολίτες, συγγενείς, φίλοι. Εδώ ακριβώς λοιπόν καρφώθηκε και σταμάτησε τελαπαρισμένο με τον ουρανό. Εδώ σταμάτησε και εδώ τον βρήκε ο κύριος Ζωγόπουλος, που διατηρεί απέναντι ακριβώς μαγαζί. Αν έχουμε χρόνο να μας πει δύο κουβέντες τώρα ή θέλεις στην επόμενη σύνδεση. Δεν ξέρω. Σε πάρα πολύ λίγο, τον ευχαριστούμε που είναι μαζί μας. Θέλω πρώτα μερικές λεπτομέρειες σε σχέση με τις συνθήκες του ατυχήματος και τις λεπτομέρειες που μπορεί να έχει ως αστυνομικός συντάκτης ο Παναγιώτης Πυρόπουλος. Παναγιώτη, με ακούς? Γιώργο, πίσω σε σένα. Θα συνεχίσω εγώ. Ναι, με τον αγαπητό κύριο που είναι λοιπόν, μαζί μας. Λοιπόν, κύριε Ζωγόπουλε. Παρακαλώ. Τι ώρα λοιπόν, ήταν σήμερα, κατά πρώτα. Γιατί είναι μαγαζί ακριβώς απέναντι. Πείτε μας ακριβώς τι ώρα έγινε το συμβάν και τι ακριβώς κάνατε όταν το αυτοκίνητο τελαπαρισμένο εδώ στο πρανές του δρόμου. 8 και 5 άκουσα ένα θόρυβο μέσα στο αυτοκίνητο. Κατεβαίνοντας κάνω αντίκρισμα, βλέπω εδώ το αυτοκίνητο με τον ουρανό επάνω στην κολόνα εδώ και στο Σιδέο. Τι να κάνω αμέσως, έρχομαι εδώ, βλέπω βαριά, γυρίζω πίσω, πάω στο κατάστημα, παίρνω τηλέφωνο το ΕΚΑΒ και την πυροσβεστική. Έρχομαι εδώ μετά, είχαν σταματήσει, είχαν ένας κύριος εκεί με ένα νεαρό, βοηθούσαμε, λέει ένα λωστό, έχετε, πήγα στο μαγαζί να φέρω λωστό, του κάνω, τι το λωστό ρε παιδιά, θα έρθει η πυροσβεστική. Ήρθε η πυροσβεστική, δεν κάνανε 5 λεπτά να έρθουν τα παιδιά και οι 5 γιατροί ήρθανε. 3 ασθενοφόρα, 2 μηχανές με γιατρούς, δεν ξέρανε ποιος είναι. Εγώ όταν πήγα και είδα, βγάλαμε την κοπέλα έξω γιατί είχε σπάσει μόνο το χέρι της. Δηλαδή εγώ σοκαρίστηκα και ακόμα είμαι σοκαρισμένος με το γεγονός που αντίκρισα το πρωί 8 και 5. Είστε σε θέση να μας πείτε. Όσο κόσμος έδωσε ό,τι μπορούσε να δώσει, το παιδί ήταν χτυπημένο, είχε ήδη φύγει. Δεν έχει επιστροφή, Κωνσταντίνε, πες μου να τα πω εγώ εντάχει. Την κατάσταση στην οποία βρήκαν τις δύο κοπέλες. Διότι υπάρχει ο διάσημος, ο προβεβλημένος νεκρός της υπόθεσης, ο Παντελίδης, να είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει. Ο άνθρωπος πίστευε κιόλας πολύ, ως εκ τούτου είναι κάτι το οποίο ίσως και ο ίδιος να έλεγε για κάποιον άλλον. Έχουμε όμως δύο κοπέλες, των οποίων τα στοιχεία προτιμότερο να μην δώσουμε, δεν υπάρχει κανένας λόγος, εδώ που τα λέμε, ως εκ τούτου, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, ως εκ τούτου, οι δύο κοπέλες, σε τι κατάσταση ήταν και στην πορεία θα προσπαθήσουμε να μάθουμε και στη κατάσταση είναι τώρα. Λοιπόν, ρωτάει ο Κωνσταντίνος Μπογδάνος, όταν ήρθατε αμέσως εδώ, οι κοπέλες σε τι κατάσταση ήταν? Η μία κοπέλα φώναξε βοήθεια, πονάω. Η άλλη κοπέλα δεν μιλούσε. Ο Παντελής, ο Παντελίδης, ο Γίγαντας δεν είχε δώσει κανένα ούτε πόνα, ούτε φωνή, ούτε ακρόαση. Δεν ήταν ζωντανό το παιδί. Είχε χτυπήσει, εγώ έτσι κατάλαβα. Δεν είμαι και γιατρός, δεν είμαι επιστήμον. Αλλά αντιλαμβάνεσαι, αν βλέπεις εσύ μη γιατρός, έναν ασθενή, ένα τραυματισμένο πολυτραυματία, να κάνεις τι? Και φωνάξαμε να έρθει το ΕΚΑΒ και η πυροσβεστική και η αστυνομία. Αυτό πράξαμε, αυτό κάναμε. Πόση ώρα χρειάστηκε ο απεγκλωβισμός τους? Η κοπέλα η πρώτη είχαμε βγάλει ήδη μισέξω.
η άλλη σε 10 λεπτά και το παλικάρι μετά από κανένα 20 λεπτό, γιατί κόψανε το αυτοκίνητο. Ήταν σφινωμένο το παλικάρι. Από εκεί πέρα μάθατε τι έγινε που νοσηλεύονται στον Ευαγγελισμό οι δύο κοπέλες. Οι κοπέλες, ναι, και τον Παντελή τον πήγανε στη Βούλα. Αυτό μάθαμε, αυτό ρωτήσαμε και εμείς από την αστυνομία και από τα ασθενοφόρα. Τίποτα άλλο. Μάλιστα. Πάντως, Κωνσταντίνε, πλήθος κόσμου από το πρωί έρχονται εδώ και τώρα αυτή τη στιγμή, αυτή την ώρα βλέπετε είναι πάρα πολύς κόσμος. Με τη βοήθεια, βλέπετε, του εικονολήπτη μας, του Στράτου Χαβαλέζη, πάρα πολύς κόσμος, όλες ηλικίες, συγγενείς, φίλοι έχουν να αποθέσει ως φόρο τιμής από ένα λουλούδι, τα κεράκια εδώ και θα παραμείνουν μέχρι αργά το βράδυ. Μάλιστα. Γιώργο, προς το παρόν σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μαζί μας είναι και ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος. Ελπίζω τώρα να μας ακούει από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών. Δώσε μας λεπτομέρειες, σε παρακαλώ, Παναγιώτη, από αυτά που γνωρίζεις από το ρεπορτάζ. Πέρα από τα όποια αίτια, Κωνσταντίνε, προκάλεσαν το δυστύχημα, δηλαδή είτε ίσως η υπερβολική ταχύτητα στο συγκεκριμένο σημείο του δρόμου ή απώλεια ελέγχου του οχήματος οδηγό του, οι αξιωματικοί της τροχέας εκτιμούν πως ο Παντελής Παντελίδης ενδεχομένως θα σκοτώθηκε επειδή φορούσε ζώνη. Και αυτό γιατί εγκλωβίστηκε μέσα στα συντρίμια του οχήματος και δεν μπόρεσε και να αποφύγει και τα κυκλειδώματα, τα μεταλλικά κυκλειδώματα, τα οποία φαίνεται να έχουν πλήξει τον ίδιο. Βέβαια είναι για μια εκτίμηση, μια εικασία που δεν θα μπορούσε κανείς να πει με σιγουριά ότι θα μπορούσε να ισχύσει. Παναγιώτη, δεν είμαι σίγουρος ότι άκουσα καλά. Είπες επειδή φορούσε ζώνη. Επειδή φορούσε ζώνη. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι ασυνήθιστο να το λένε, ειδικά από την ελληνική αστυνομία. Υπάρχει μια εκτίμηση, η οποία σου είπα ότι ακόμα και ο Ζικασία τώρα πλέον με αυτό το δυσάρεστο αποτέλεσμα δεν θα μπορούσε να επιβεβαιωθεί από τη στιγμή που δυστυχώς ο γνωστός αγουριστής έχει χάσει τη ζωή του. Παναγιώτη, από το μεσημέρι και ύστερα ακούμε έναν αριθμό που αφορά το μέγεθος ταχύτητας με την οποία πήγαινε το όχημα. Έχουμε ακούσει για ένα κοντέρ το οποίο έχει μείνει κολλημένο κάπου. Υπάρχουν ασφαλείς πληροφορίες που μπορούμε να δώσουμε? Εγώ τουλάχιστον δεν έχω και από κοινωνίες που είχαμε αξιωματικούς της τροχέας μου είπαν πως αυτή τη στιγμή είναι πρόωρο να πούμε την ταχύτητα του οχήματος στο συγκεκριμένο σημείο. Ωστόσο, από ό,τι φαίνεται, δεν χρειαζόταν και πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα για να χάσει κάποιος στο συγκεκριμένο σημείο του δρόμου τον έλεγχο του οχήματος. Παναγιώτη. Δεν υπάρχει ίχνος εναρρύπατος. Έχει προσκλούσει πάνω, μπορώ να διαβάσω και μερικά σημεία από την έκθεση, την πρώτη έκθεση που έχει σταματήσει. Ναι, σε παρακαλώ. Η τροχέα, όπου αναφέρει ότι το όχημα που οδηγούσε ο Παντελής Παντελίδης, κινούμενο με κατεύθυνση από τις εγκαταστάσεις του πρώην Ανατολικού Αερολιμένου Ελληνικού Προσιτοφόρου Βουλιαγμένης, έξοδος για ρέμα προς Αθήνα, εξετράπη δεξιά της πορείας του, προσέξει τις παρακείμενες της Μεντίνης Τυφαίο και στη συνέχεια σε μεταλλικά κάγκελα και ανατράπει εκτός δρόμου. Είναι ένα μικρό σημείο. Να σου συνεχίσω όμως λίγο σχετικά με τη ζώνη ασφαλείας. Γιατί η συνεπιβάτης, η 30χρονη γυναίκα, από ό,τι φαίνεται δεν φορούσε ζώνη και εκτοξεύτηκε εκτός αυτοκινήτου από το μπαμπρίζ του οχήματος κατά τη διάρκεια της πρόσκλησης, τουλάχιστον όπως αναφέρουν αξιωματικοί της τροχέας. Μισό λεπτό, Παναγιώτη. Κατά πρώτον, τι όχημα, τι αυτοκίνητο? Μιλάμε για ένα MLS, ML, Mercedes, Jeep, μεγάλου κυβισμού. Τύπου Jeep, ναι. Μεγάλου κυβισμού, ένα πολύ ισχυρό αυτοκίνητο. Επιβεβαιώνεις τις δοκιμαστικές πινακίδες? Δεν έχω κάτι τέτοιο. Θα πω αυτό το οποίο μαθαίνω με πάσα επιφύλαξη. Αν και έχω την αίσθηση ότι όντως έτσι είναι, ότι το συγκεκριμένο αυτοκίνητο δεν ανήκε στον Παντελή Παντελίδη, ανήκε σε άλλο τραγουδιστή, το οποίο το είχε για κάποιες μέρες στη χρήση του ο Παντελίδης, δοκιμάζοντάς το ουσιαστικά. Ότι δεν ήταν το κανονικό του αυτοκίνητο αυτό. Εγώ δεν θα μπορούσα να σου πω τις πληροφορίες. Απλά γνωρίζω ότι υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός πληροφορίας του οχήματος. Υπάρχει μια τουλάχιστον αναφορά ότι πολύ πιθανότατα έχει αγοραστεί με leasing. Δεν ξέρουμε από ποιον. Τουλάχιστον εγώ δεν ξέρω αν είναι από τον συγκεκριμένο τραγουδιστή ή από κάποιον άλλο. Όπως είπα και πριν όμως, η αξιωματική τροχέα μέτρησαν και τις αποστάσεις και τα ίχνη φρεναρίσματος που δεν υπήρχαν. Διαπίστωσαν ότι ο μεγάλος όγκος του οχήματος και το ύψος του, από ό,τι φαίνεται, λειτουργήσε και αυτό σε ένα σημείο δυσάρεστα για τους επιβάτες. Ουσιαστικά
μπόρεσε και ανέβηκε το περίπου 40-50 εκατοστά, όπως είπε ο Γιώργος Τσελίκας, το τσιμεντένιο στη ΦΕΟ, με αποτέλεσμα να συστεί πάνω σε αυτό και στη συνέχεια να προσκούσει μεταλλικά σταθερά κυκλειδώματα, τα οποία κάποια από αυτά πέρασαν στο εσωτερικό του οχήματος και κυρίως στην πλευρά του οδηγού. Και στη συνέχεια το όχημα, αφού ακινητοποιήθηκε, ανατράπηκε δεξιά εκτός δρόμου. Παναγιώτη, περισσότερες πληροφορίες θα μας δώσει σε επόμενη σύνδεσή μας. Το ίδιο και ο Γιώργος Τσελίκας. Προς το παρόν, παρατηρεί κανείς ότι σε τέτοιου είδους περιπτώσεις κανείς μετριέται με τα πιστεύω του, με τα κριτήρια του και εν τέλει με το ίδιο του το ήθος. Θα αναφερθούμε, παρά το γεγονός ότι ίσως να είναι άβολο, στην υποκρισία που χαρακτηρίζει αυτή τη χώρα. Τρεις μέρες πριν ήταν το αγαπημένο θύμα, ο σάκος του box, του ελληνικού ίντερνετ, αλλά και διαφόρων εκπομπών. Δεν μας ενδιαφέρει, δεν πρόκειται να κάνουμε συγκεκριμένο λόγο, δεν πρόκειται να μπούμε σε κατηνίστικα μοτίβα, που σήμερα τον θεοποιούν και τον αγιοποιούν. Τρεις μέρες πριν όλοι τον έβριζαν, τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Σε ευχαριστώ προς το παρόν. Επίσης, ανεπιβεβαίωτα, τελείως, ο άνθρωπος είχε πει θα πάει τις δύο κοπέλες στο σπίτι τους και ερχόταν από φιλικό σπίτι, όπου μετά την πρόβα είχαν μαζευτεί, μαθαίνουμε, να παίξουν χαρτιά. Εν πάση περιπτώσει, έχει πολλές πλευρές το συγκεκριμένο ζήτημα. Δεν είναι μόνο η θεαματική είδηση ενός λαϊκού τραγουδιστή, ο οποίος σκοτώνεται με τον τρόπο που έχουμε συνηθίσει να σκοτώνουν τη rockstar. Είναι και το πώς το διαχειρίζεται αυτό το πράγμα η ελληνική δημόσια σφαίρα. Έχω μαζέψει tweets για τα οποία θα ζητήσουμε εισαγγελική παρέμβαση. Έχουμε περίβριση νεκρού, έχουμε ουσιαστικά μια κοινωνία η οποία με τον ίδιο εύκολο τρόπο που θεοποιεί, με τον ίδιο εύκολο τρόπο σταυρώνει. Μιλάμε για ένα MLS, ML, Mercedes, Jeep, μεγάλου κυβισμού. Τύπου Jeep, ναι. Μεγάλου κυβισμού, ένα πολύ ισχυρό αυτοκίνητο. Επιβεβαιώνεις τις δοκιμαστικές πινακίδες? Δεν έχω κάτι τέτοιο. Θα πω αυτό το οποίο μαθαίνω με πάσα επιφύλαξη. Αν και έχω την αίσθηση ότι όντως έτσι είναι, ότι το συγκεκριμένο αυτοκίνητο δεν ανήκε στον Παντελή Παντελίδη, ανήκε σε άλλο τραγουδιστή, το οποίο το είχε για κάποιες μέρες στη χρήση του ο Παντελίδης, δοκιμάζοντάς το ουσιαστικά. Ότι δεν ήταν το κανονικό του αυτοκίνητο αυτό. Εγώ δεν θα μπορούσα να σου πω τις πληροφορίες. Απλά γνωρίζω ότι υπάρχει συγκεκριμένος αριθμός κυκλοφορίας οχήματος. Υπάρχει μια τουλάχιστον αναφορά ότι πολύ πιθανότατα έχει αγοραστεί με leasing. Δεν ξέρουμε από ποιον. Τουλάχιστον εγώ δεν ξέρω αν είναι από τον συγκεκριμένο τραγουδιστή ή από κάποιον άλλο. Όπως είπα και πριν όμως, οι αξιωματικοί τροχέας μέτρησαν και τις αποστάσεις και τα ίχνη φρεναρίσματος που δεν υπήρχαν. Διαπίστωσαν ότι ο μεγάλος όγκος του οχήματος και το ύψος του, από ό,τι φαίνεται, λειτουργήσε και αυτό σε ένα σημείο δυσάρεστα για τους επιβάτες. Ουσιαστικά μπόρεσε και ανέβηκε το περίπου 40-50 εκατοστά, όπως είπε ο Γιώργος Τσελίκας, το τσιμεντένιο στη ΦΕΟ, με αποτέλεσμα να συστεί πάνω σε αυτό και στη συνέχεια να προσκούσει σε μεταλλικά σταθερά κυκλειδώματα, τα οποία κάποια από αυτά πέρασαν στο εσωτερικό του οχήματος και κυρίως στην πλευρά του οδηγού. Και στη συνέχεια το όχημα, αφού ακινητοποιήθηκε, ανατράπηκε δεξιά εκτός δρόμου. Παναγιώτη, περισσότερες πληροφορίες θα μας δώσει σε επόμενη σύνδεσή μας. Το ίδιο και ο Γιώργος Τσελίκας. Προς το παρόν, παρατηρεί κανείς ότι σε τέτοιου είδους περιπτώσεις κανείς μετριέται. Παναγιώτη, με ακούς? Γιώργο, πίσω σε σένα. Θα συνεχίσω εγώ. Ναι, με τον αγαπητό κύριο που είναι λοιπόν, μαζί μας. Λοιπόν, κύριο Ζωγόπουλε. Παρακαλώ. Τι ώρα λοιπόν, ήταν σήμα, κατά πρώτα. Μαγαζί ακριβώς απέναντι. Πείτε μας ακριβώς τι ώρα έγινε το συμβάν και τι ακριβώς κανένα το έρθει το αυτοκίνητο δελαπαρισμένο εδώ στο πρανές του δρόμου. 8 και 5 άκουσα ένα θόρυβο μέσα στο αυτοκίνητο. Κατεβαίνοντας κάνω αντίκρισμα, βλέπω εδώ το αυτοκίνητο με τον ουρανό επάνω στην κολόνα εδώ και στο Θεό.
Τι να κάνω αμέσως, έρχομαι εδώ, βλέπω βαριά, γυρίζω πίσω, πάω στο κατάστημα, παίρνω τηλέφωνο το ΕΚΑΒΟ και την πυροσβεστική. Έρχομαι εδώ μετά, είχαν έρθει, είχαν σταματήσει, είχαν ένας κύριος εκεί με ένα νεαρό. Βοηθούσα, με λέει ένα λωστό, έχετε, πήγα στο μαγαζί να φέρω λωστό, του κάνω, τι το λωστό ρε παιδιά, θα έρθει η πυροσβεστική. Ήρθε η πυροσβεστική, δεν κάναν 5 λεπτά να έρθουν τα παιδιά και οι 5 γιατροί ήρθανε. 3 ασθενοφόρα, 2 μηχανές με γιατρούς, δεν ξέρανε ποιος είναι. Εγώ όταν πήγα και είδα, βγάλαμε την κοπέλα έξω γιατί είχε σπάσει μόνο το χέρι της. Δηλαδή εμείς, εγώ σοκαρίστηκα και ακόμα είμαι σοκαρισμένος με το γεγονός που αντίκρισα το πρωί 8 και 5. Είστε σε θέση να μας πείτε. Όσο κόσμος έδωσε ό,τι μπορούσε να δώσει, το παιδί ήταν χτυπημένο, είχε ήδη φύγει. Και λέγει επιστροφή, Κωνσταντίνε, πες μου να τα πω εγώ εντάχει. Την κατάσταση στην οποία βρήκαν τις δύο κοπέλες. Διότι υπάρχει ο διάσημος, ο προβεβλημένος νεκρός της υπόθεσης, ο Παντελίδης, να είναι ελαφρύ το χώμα που τον σκεπάζει. Ο άνθρωπος πίστευε κιόλας πολύ, ως εκ τούτου είναι κάτι το οποίο ίσως και ο ίδιος να έλεγε για κάποιον άλλον. Έχουμε όμως δύο κοπέλες, των οποίων τα στοιχεία προτιμότερο να μην δώσουμε, δεν υπάρχει κανένας λόγος εδώ που τα λέμε, ως εκ τούτου, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, ως εκ τούτου, οι δύο κοπέλες, σε τι κατάσταση ήταν και στην πορεία θα προσπαθήσουμε να... Πτώματα τα οποία φαίνεται να έχουν πλήξει τον ίδιο. Βέβαια είναι για μια εκτίμηση, μια εικασία που δεν θα μπορούσε κανείς να πει με σιγουριά ότι θα μπορούσε να ισχύσει. Παναγιώτη, δεν είμαι σίγουρος ότι άκουσα καλά. Είπες επειδή φορούσε ζώνη. Επειδή φορούσε ζώνη. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι ασυνήθιστο να το λένε, ειδικά από την ελληνική αστυνομία. Υπάρχει μια εκτίμηση, η οποία σου είπα ότι ακόμα και ως εικασία, τώρα πλέον με αυτό το δυσάρεστο αποτέλεσμα δεν θα μπορούσε να επιβεβαιωθεί από τη στιγμή που δυστυχώς ο γνωστός τραγουδιστής έχει χάσει τη ζωή του. Παναγιώτη, από το μεσημέρι και ύστερα ακούμε έναν αριθμό που αφορά το μέγεθος της ταχύτητας με την οποία πήγαινε το όχημα. Έχουμε ακούσει για ένα κοντέρ το οποίο έχει μείνει κολλημένο κάπου. Υπάρχουν ασφαλείς πληροφορίες που μπορούμε να δώσουμε? Εγώ τουλάχιστον δεν έχω και από κοινωνίες που είχαμε αξιωματικούς της τροχέας μου είπαν πως αυτή τη στιγμή είναι πρόοδο να πούμε και την ταχύτητα του οχήματος στο συγκεκριμένο σημείο. Ωστόσο, από ό,τι φαίνεται, δεν χρειαζόταν και πάρα πολύ μεγάλη ταχύτητα για να χάσει κάποιος στο συγκεκριμένο σημείο του δρόμου τον έλεγχο του οχήματος. Παναγιώτη. Δεν υπάρχει ίχνος του εναρρύπατος. Έχει προσκρούσει πάνω. Μπορώ να σου διαβάσω και μερικά σημεία από την έκθεση, την πρώτη έκθεση που έχει πατήσει. Ναι, σε παρακαλώ. Η τροχέα, όπου αναφέρει ότι το όχημα που οδηγούσε ο Παντελής Παντελίδης, κινούμενο με κατεύθυνση από τις εγκαταστάσεις του πρώην Ανατολικού Αερολιμένου Ελληνικού προς το χώρο Βουλιαγμένης, έξοδος για ρέμα προς Αθήνα, εξετράπη τη δεξιά της πορείας του, προσέξει τις παρακείμενες της Μεντίνης Τιφαίου και στη συνέχεια σε μεταλλικά κάγκελα και ανατράπη εκτός δρόμου. Είναι ένα μικρό σημείο. Να σου συνεχίσω όμως λίγο σχετικά με τη ζώνη ασφαλείας, γιατί η συνεπιβάτης, η 30χρονη γυναίκα, από ό,τι φαίνεται δεν φορούσε ζώνη και εκτοξεύτηκε εκτός αυτοκινήτου από το μπαμπρίζ του οχήματος κατά τη διάρκεια της πρόσκλησης, τουλάχιστον όπως αναφέρουν αξιωματικοί της τροχέας. Μισό λεπτό, Παναγιώτη. Κατά πρώτον, τι όχημα, τι αυτοκίνητο, τι είδηση της ημέρας είναι ο θάνατος του Παντελή Παντελίδη? Για τη συγκίνηση που αυτός προκαλεί, για την αμηχανία ενδεχομένως και δικαίως σε όσους τις τελευταίες μέρες έτσι ελαφρά την καρδία καταφέρονταν εναντίον ενός ανθρώπου που οι περισσότεροι δεν ήξεραν, έστω και με αυτήν την τραγική αφορμή σήμερα τον γνωρίζει καλύτερα όλη η Ελλάδα. Ο Γιώργος Τσελίκας είναι στο σημείο του δυστυχήματος. Ο Παναγιώτης Πυρόπουλος βρίσκεται στην Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών και ξεκινώ με τον Γιώργο, ο οποίος θέλω να μας δώσει τις παραστάσεις του από τον χώρο που βρίσκεται. Γιώργο, καλησπέρα. Κωνσταντίνε, καλησπέρα. Λοιπόν, εδώ είναι το τραγικό σημείο, η τραγωδία που σημειώθηκε το πρωί 8 και 20. Να πάρουμε τώρα από την αρχή. Εδώ είναι ένας δρόμος, όπως βλέπετε, που ξεκινάει από το Ανατολικό Αεροδρόμιο και η δύση του είναι στη Βουλιαγμένης. Εκεί λοιπόν σκάει. Το αμάξι, μετά από μια ξέφρενη πορεία, ανέβηκε πάνω στο ψηλό κράσπεδο, καβάλισε με την κοιλιά όλο το σημείο, πήρε και τα σίδερα που βλέπετε, αυτά τα σίδερα, τα συμπαγή σίδερα ύψους περίπου 70 εκατοστών, συνέχισε την ξέφρενη πορεία πάνω ακριβώς στο κράσπεδο του περιψωμένου που βλέπετε, συνέχισε. Έχουμε και τον πλήθος κόσμος που ήρθε να αποθέσει λουλούδια. Συνέχισε
και τελικά έφτασε αφού αναποδογύρισε με τον ουρανό στο σημείο εδώ, όπως βλέπετε, που έχουν αποθέσει πολλοί πολίτες, συγγενείς, φίλοι. Εδώ ακριβώς λοιπόν καρφώθηκε και σταμάτησε τελαπαρισμένο με τον ουρανό. Εδώ σταμάτησε και εδώ τον βρήκε ο κύριος Ζωγόπουλος που διατηρεί απέναντι ακριβώς μαγαζί. Αν έχουμε χρόνο να μας πει δύο κουβέντες τώρα ή θέλεις στην επόμενη σύνδεση. Δεν ξέρω. Σε πάρα πολύ λίγο τον ευχαριστούμε που είναι μαζί μας. Θέλω πρώτα μερικές λεπτομέρειες σε σχέση με τις συνθήκες του ατυχήματος και τις λεπτομέρειες που μπορεί να έχει ως αστυνομικός συντάκτης ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος. Θα μάθουμε και στην κατάσταση είναι τώρα. Λοιπόν, ρωτάει ο Κωνσταντίνος ο Μπογδάνος, όταν ήρθατε αμέσως εδώ, οι κοπέλες σε τι κατάσταση ήτανε? Η μία κοπέλα φώναξε βοήθεια, πονάω. Η άλλη κοπέλα δεν μιλούσε. Ο Παντελής, ο Παντελίδης, ο Γίγαντας δεν είχε δώσει κανένα ούτε πόνα, ούτε φωνή, ούτε ακρόαση. Δεν ήταν ζωντανό το παιδί. Είχε χτυπήσει, εγώ έτσι κατάλαβα. Δεν είμαι και γιατρός, δεν είμαι επιστήμον. Αλλά αντιλαμβάνεσαι, αν βλέπεις εσύ μη γιατρός, έναν ασθενή, ένα τραυματισμένο πολυτραυματή, να κάνεις τι? Και φωνάξαμε να έρθει το ΕΚΑΒ και η πυροσβεστική και η αστυνομία. Αυτό πράξαμε, αυτό κάναμε. Πόση ώρα χρειάστηκε ο απεγκλωβισμός τους? Η κοπέλα, η πρώτη, είχαμε βγάλει ήδη μισή έξω, η άλλη σε 10 λεπτά και το παλικάρι μετά από κανένα 20 λεπτό, γιατί κόψανε το αυτοκίνητο. Ήταν σφινωμένο το παλικάρι. Από εκεί πέρα μάθατε τι έγινε που νοσηλεύονται στον Ευαγγελισμό οι δύο κοπέλες? Οι κοπέλες, ναι, και τον Παντελή τον πήγανε στη Βούλα. Αυτό μάθαμε, αυτό ρωτήσαμε και εμείς από την αστυνομία και από τα ασθενοφόρα. Τίποτα άλλο. Μάλιστα. Πάντως, Κωνσταντίνε, πλήθος κόσμου από το πρωί έρχονται εδώ και τώρα αυτή τη στιγμή, αυτή την ώρα βλέπετε είναι πάρα πολλοί κόσμος με τη βοήθεια, βλέπετε, του εικονολήπτη μας, του στράτου Χαβαλέζη, πάρα πολλοί κόσμος, όλες ηλικίες, συγγενείς, φίλοι, έχουν να αποθέσει ως φόρο τιμής από ένα λουλούδι, τα κεράκια εδώ και θα παραμείνουν μέχρι αργά το βράδυ. Μάλιστα. Γιώργο, προς το παρόν σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Μαζί μας είναι και ο Παναγιώτης Σπυρόπουλος. Ελπίζω τώρα να μας ακούει από την Γενική Αστυνομική Διεύθυνση Αθηνών. Δώσε μας λεπτομέρειες, σε παρακαλώ, Παναγιώτη, από αυτά που γνωρίζεις από το ρεπορτάζ. Πέρα από τα όποια αίτια, Κωνσταντίνε, προκάλεσαν το δυστύχημα, δηλαδή είτε ίσως η υπερβολική ταχύτητα στις στιγμές του δρόμου ή απώλεια ελέγχου του οχήματος από τον οδηγό του, οι αξιωματικοί της τροχέας εκτιμούν πως ο Παντελής Παντελίδης ενδεχομένως να σκοτώθηκε επειδή φορούσε ζώνη. Και αυτό γιατί εγκλωβίστηκε μέσα στα συντρίμια του οχήματος και δεν μπόρεσε και να αποφύγει και τα κλειδώματα, τα μεταλλικά.